Προς διάσπαση φαίνεται να οδηγείται το κόμμα των ανεξάρτητων Ελλήνων, καθώς μετά τη δημόσια έριξη του Πάνου Καμένου με προβεβλημένα στελέχη του κόμματος, ήδη έχουν αποχωρήσει 4 εν ενεργεία και 4 πρώην βουλευτές. Ο Νίκος Αρμένης θα μας ενημερώσει. Νίκο. Καλώς σας μεσημέρι. Στο κομματική φουρτούνα των ανεξάρτητων Έλληνες συνεχίζεται μετά το Γιάννη Μανώλη, το Χρήστο Ζώη και το Δημήτρη Σταμάτη. Στην πόρτα της εξόδου από το κόμμα φέρονται να είναι και άλλοι βουλευτές, με πρώτο τον Κώστα Μαρκόπουλο, ο οποίος βρίσκεται στο εξωτερικό. Ο Πάνος Καμένος, μιλώντας το πρωί στον Αντένα, άφησε υποχούμενα για στημένο σκηνικό και επιτέθηκε σε όσους, όπως είπε, επιθυμούσαν να αλλάξουν τη φυσιογνωμία του κόμματος και να το μετατρέψουν σε κέντρο δεξιό κόμμα. Ο πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων επανέλαβε ότι το κόμμα του είναι ανοιχτό σε συνεργασία με την αριστερά και το κέντρο, αλλά και όσοι συμφωνούν με τις θέσεις του, και αφού χαρακτήρισε παραμύθια όσα είπε ο Γιάννης Μανώλης για το περιβόητο non-paper, εξέφρασε την έκπληξή του για την παρέτηση του Χρήστου Ζώη. Ο μέχρι χθες πάντως εκπρόσωπος του κόμματος είπε ότι ο Πάνος Καμένος έπαιρνε αποφάσεις χωρίς να ρωτήσει κανέναν, όπως όταν υιοθέτησε αμέσως την πρόταση του συνταγματολόγου κ. Κασιμάτη με την παρέτηση των βουλευτών ώστε να οδηγηθεί χωρίς εκλογές. Το μεγάλο ξεκαθάρισμα θα γίνει από τις 5 αύριο σε συνεδρίες της κοινοβουλευτικής ομάδας. Νίκο Αρμένης, ευχαριστώ.